Παντοπούλου. Είναι δίπλα ο κύριος Τραγάκης, ο πρώτος αντιπρόεδρος της προηγούμενης Βουλής. Είδαμε και τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Αθανάσιο Παπαϊωάννου. Είναι και ο ειδικός γραμματέας της Βουλής. Βεβαίως οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες που καλύπτουν το γεγονός. Και βεβαίως θα παρακολουθήσουμε και ζωντανά την αλλαγή σκυτάλη στην. Ο Φώτης ο Κωστόπουλος βρίσκεται στο γραφείο του Πρόεδρου της Βουλής και θα μας μεταφέρει το κλίμα. Φώτης, ακούμε. Καλό μεσημέρι, Αλεξία. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εντός λίγων λεπτών αναμένεται εδώ στο γραφείο του Πρόεδρου της Βουλής του κ. Μαϊμαράκη, του τέος πλέον Πρόεδρου της Βουλής, Ευάγγελου Μαϊμαράκη, να έλθει η νέα Πρόεδρος του Σώματος, η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, επιμένουν να πραγματοποιηθεί η τελετή παράδοσης παραλαβής. Να πούμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι η δεύτερη γυναίκα πρόεδρος του σώματος μετά την κυρία Μπενάκη που είχε διατελέσει πρόεδρος στη θέση κατά το διάστημα 2004-2007. Όπως είπες και εσύ, εξελέγει πριν από λίγο στην αίθουσα της Ολομέλειας με ρεκόρ ψήφων, 235 ψήφους. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έτσι ένα έντονο κλίμα συγκίνησης. Και μπορούμε να τους δούμε, να δούμε τον ασπασμό. Παρακολουθούμε και τον ήχο, παρακαλώ. Και αδερφικά, τεχνικά κατάλαβε. Ναι, ναι. Καλά. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που παραδίδω στη Ζωή Κωνσταντοπούλου την Προεδρία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και θέλω να τονίσω ότι είναι διπλή μου χαρά που πήρε τόσους πολλούς ψήφους εμπιστοσύνης από τους συναδέλφους. Γιατί θεωρώ ότι συνέβαλα κι εγώ κάπως αυτό και πρέπει να σου πω ότι δεν θα σταματήσω να συμβάλλω όλο και περισσότερο μέχρι ο πρόεδρος της Βουλής, ο προτινόμενος, να παίρνει και τους 300. Και τα ρεκόρ είναι για να τα σπάνε κάποιοι άλλοι. Κατά συνέπεια σου λέω ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό ότι το Κοινοβούλιο έχει ένα άλλο πρόσωπο από ότι η εκτελεστική εξουσία και η δικαστική εξουσία. Είναι ο ναός της δημοκρατίας και του διαλόγου και σε αυτές τις στιγμές υπάρχουν πάντα κάποιες συγκινησιακές φωτίσεις τόσο από τον πρόεδρο που έρχεται να αναλάβει που έχει πραγματικά την αίσθηση της πολύ μεγάλης ευθύνης για αυτό που θα ακολουθεί όσο και από τον απερχόμενο, ο οποίος αισθάνεται την ανακούφιση όταν παραδίδει και θεωρεί ότι, από ό,τι ακούει, ότι κάτι προσέφερε και κάπως θετικά απέρχεται. Εγώ θέλω να τονίσω ότι άκουσα με πάρα πολύ προσοχή τις προγραμματικές δηλώσεις σας. Θεωρώ ότι ήταν δηλώσεις μέσα στο πλαίσιο μιας πολύ καλής λειτουργίας, ιδανικής λειτουργίας του Κοινοβουλίου και θέλω να ξέρετε ότι εγώ θα συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις σε αυτό και θα με βρείτε αρρωγό σε αυτό. Έχουμε ανάγκη συνεννόησης. Δεν έχουμε ανάγκη τόσο συμφωνίας, όσο ανάγκη συνεννόησης μέσα στο Κοινοβούλιο, καταρχήν να τηρήσουμε τους κανόνες διαλόγου και διαφωνίας και τις προσπάθειες σύνθεσης που απαιτείται, γιατί το ζήτημα δεν είναι να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Το ζήτημα είναι να συζητάμε πολιτισμένα, να καταλαβαίνουν οι πολίτες, να έχουμε τα επιχειρήματα και να παίρνουμε τις αποφάσεις για το εθνικό συμφέρον. Και γι' αυτό ακριβώς σας λέω ότι θέλω να πιστεύω ότι εγκαινιάζουμε πραγματικά ένα νέο τρόπο λειτουργίας στο Κοινοβούλιο που έβαλα εγώ ένα μικρό. Ας μου επιτραπεί λιθαράκι μου όλη μου τη μετριοφροσύνη μαζί με το Προεδρείο και τους συνεργάτες και που εσείς θα ανοίξετε ακόμα περισσότερο αυτούς τους ορίζοντες. Και θέλω εδώ να σας πω κιόλας ότι όταν κάθεσαι στην έδρα και είσαι ο Πρόεδρος της Βουλής πρέπει να ενεργείς θετικά για το Κοινοβούλιο και το διάλογο και τη θετική εικόνα στους πολίτες ανεξαρτήτως αν το κόμμα σου διαφωνεί ή πίσω από την πλάτη σου πετάει διάφορες μπηχτές. Γιατί εκείνη την ώρα προστατεύεις τον κοινοβουλευτισμό. Προστατεύεις το διάλογο. Προστατεύεις το ναό της δημοκρατίας και είσαι μαζί με τους εκπροσώπους των πολιτών και αυτό πρέπει από την έδρα να έχεις πάντα στο μυαλό σου. Τώρα, όταν δεν προεδρεύεις, όταν δεν βρίσκεσαι μέσα στην αίθουσα, βεβαίως έχεις τις απόψεις σου, το φορέα σου, τον πολιτικό και μέσα από αυτόν εκφράζεσαι και δίνεις και τις μάχες σου για τις αρχές και τις αξίες που πιστεύεις. Επειδή εγώ τα έζησα αυτά, σου εύχομαι να σκέφτεσαι πάντα και να έχεις το μυαλό σου όταν κάθεσαι εκεί ότι πρέπει να λειτουργείς μόνο για τους βουλευτές.
Και θα σου έλεγα ότι χάρηκα ιδιαίτερα που ήσουν και πιο έτσι στην προσπάθειά σου να πείσεις και την εκτελεστική εξουσία να ανταποκριθεί περισσότερο, κάτι που γνωρίζεις ότι εγώ προσπάθησα και ίσως δεν το πέτυχα όσο θα ήθελα και όσο θα έπρεπε και όσο θα μπορούσε την εικόνα του Κοινοβουλίου να την είχε πιο καλή. Το δεύτερο που θέλω να σου πω είναι ότι στην προσπάθεια που θα κάνεις τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας, και εκεί θα με βρει συμπαραστάτη, διότι άκουσα ότι πολλά ζητήματα τα οποία όμως πρέπει να εξηγήσουμε δεν προχώρησαν, διότι έτσι είναι ο κανονισμός λειτουργίας της Βουλής. Οι πολλές τροπολογίες και τα κατεπήγοντα είναι ευθύνη της πλειοψηφίας του σώματος και όχι του Προέδρου και του Προεδρείου. Και ταυτόχρονα δεν πρέπει και εμένα, κατά τη γνώμη μου, και το είχα εκφράσει και από την έδρα με την δικιά σας συνεννόηση και στήριξη, να προχωράμε και να γίνονται υπερβολική χρήση τέτοιων διατάξεων, παρότι αυτή τη διετία είχαμε μια έκτακτες συνθήκες νομοθέτησης. Εγώ θέλω να σου εξομολογηθώ κιόλας με όλη την αδερφική αγάπη ότι δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα γίνω πρόεδρος της Βουλής. Ήταν μια θέση που, αν θέλετε, την τιμώ, τη σέβομαι, την εκτιμώ, γιατί είναι ο τρίτος πολιτιακός παράγων. Αλλά μέχρι και τη δικιά μου περίοδο, ας το πω έτσι, ας μου επιτρέψουν και οι προηγούμενοι πρόεδροι, ο πρόεδρος της Βουλής ήταν ένα σεβαστό πρόσωπο από όλους μας, σαφώς, αλλά δεν είχε μια ενεργό συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής κατάστασης της χώρας. Υπήρχε, θα έλεγα, μια περίοδος η οποία ήταν με κυβερνήσεις που στηρίζονται σε μια κοινοβουλευτική ομάδα. Υπήρχαν άλλες συνθήκες νομοθέτησης και αυτό ίσως να είχε και στο μυαλό μας λίγο το πληκτικό του ρόλου του Προέδρου της Βουλής. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι δεν έπληξα καθόλου, διότι οι συνθήκες που εγώ ανέλαβα, όπως και εσύ τώρα, ήταν πάρα πολύ διαφορετικές. Για πρώτη φορά μπαίναμε σε μια πολύ μακροπρόθεσμη, με διάρκεια κυβερνητική, με κυβέρνηση η οποία στηρίζεται σε τρεις κοινοβουλευτικές ομάδες. Και ο πρόεδρος της Βουλής είχε μια ενεργό συμμετοχή και στη διαμόρφωση πολλές φορές διατάξεων νομοσχεδίων και στη διαμόρφωση της κεντρικής γραμμής και στην προσπάθεια συνεννόησης των τριών κοινοβουλευτικών ομάδων, αλλά και στην προσπάθεια συνεννόησης με την αντιπολίτευση για τους λειτουργικούς διαδικαστικούς κανόνες που έπρεπε να ακολουθήσουμε. Άρα είχε πάρα πολύ δουλειά και είχε πάρα πολύ ουσία πολιτική η προσφορά του. Θεωρώ δε ότι εγκαινιάσαμε μία περίοδο η οποία συνεχίζεται και τώρα και θα συνεχιστεί για μακρά διάρκεια στα ελληνικά πολιτικά χρονικά, της συγκυβέρνησης, της συνεννόησης, της σύνθεσης. Και πιστεύω ότι η προηγούμενη Βουλή, παρότι είχε και τις γκρίζες στιγμές της, αφήνει ως παρακαταθήκη στην επόμενη μία διάθεση. Δεν ξέρω αν το πετυχαίναμε πολλές φορές, αλλά υπήρχε η διάθεση συνεννόησης, σύνθεσης. Αυτά δεν βγαίνουν από μόνος σου, δεν βγαίνουν με ένα φορτίο στους ώμους σου από ένα κόμμα. Θέλει σύνθεση και συνεννόηση. Και εγώ είμαι διατεθειμένος σε αυτή την κατεύθυνση να συμβάλλω πάρα πολύ ενεργά και να στηρίξω την οποιαδήποτε κοινοβουλευτική προσπάθεια γίνει. Σε διακομματική επιτροπή για το χρέος, για να συνεχίσουμε τις αποζημιώσεις, για να συζητήσουμε τα οικονομικά, τα οποία έχουν γίνει εθνικά θέματα και αυτά, και σε όλα εκείνα τα οποία εσύ θα είσαι ο πρωταγωνιστής, να ξέρεις ότι θα έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο που δεν έχει τις δικές σου πολιτικές και ιδεολογικές καταβολές, αλλά που θα στηρίξει με τις δικές μου απόψεις και σκέψεις όλες αυτές τις προσπάθειες. Οι καιροί απαιτούν συνεννόηση, απαιτούν σύνθεση, απαιτούν ενιαία εμφάνιση του κοινοβουλίου απέναντι στις εκτελεστικές εξουσίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η ώρα, και θα σας το έλεγα ότι έχει γίνει πάρα πολλές φορές στις ομιλίες μου στους Προέδρους των Εθνικών Κοινοβουλίων, ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια πλέον έχουν ρόλο ουσίας να παίξουν.
Ήταν και μια συζήτηση με το Ευρωκοινοβούλιο και ήταν συζήτηση και με τις εκτελεστικές αξουσίες. Και αλίμονο αν ο κάθε Υπουργός Οικονομικών μπορεί σε δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις να κουνάει το χέρι με αυτόν τον τρόπο, αλλά και αλίμονο αν οι κυβερνήσεις δεν σέβονται τους κανόνες με τους οποίους πρέπει να συμπεριφέρομεθα μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, πρέπει να συμβιβάσουμε αυτή την ώρα την λαϊκή ψήφο η οποία έχει εκφραστεί και που πρέπει να σου πω ότι ως εμπιστοσύνη και προσδοκία είναι πολλαπλάσια από αυτό που έχετε πάρει, και να το συνδυάσουμε και να το συνδέσουμε με το τι θέλει ο κάθε Υπουργός Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο που θα έχεις μπροστά σου. Και η κοινοβουλευτική διπλωματία πρέπει να... δεν είναι ταξιδάκια αναψυχής. Πρέπει να πηγαίνεις πολύ καλά προετοιμασμένη, όπως πήγαινα και εγώ, να έχεις συνεννοηθεί με το Υπουργείο Εξωτερικών και με την κυβέρνηση πάντα, να έχεις συζητήσει λίγο και με την αντιπολίτευση πάντα και να έχεις μια ενοποιημένη έκφραση η οποία πολλές φορές μπορεί να μην συμβαδίζει σε ίσονο σημασία ζητήματα και με την εκτελεστική εξουσία της χώρας. Τα εθνικά κοινοβούλια οφείλουμε να προστατεύσουμε τη δημοκρατία και να προσέξουμε να μην δημιουργούνται αδιέξοδα στην οικονομία. Γιατί εγώ, αυτό που λένε ότι η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, έχω προσθέσει ότι η οικονομία έχει αδιέξοδα. Και αυτά πρέπει να τα προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί τα πληρώνουμε όλοι μαζί. Θέλω λοιπόν επ' ευκαιρία αυτής της παράδοσης, γιατί εσύ που παραλαμβάνεις είχες και την τύχη και έτσι πρέπει θεσμικά να μπορείς από την έδρα της Βουλής να πεις αυτά που θες να πεις και στην παράδοση να μιλάει ο απερχόμενος συνήθως. Θέλω λοιπόν να σου ευχηθώ πράγματι καλή τύχη, να σου πω ότι ήταν δύσκολη αυτή η διετία, με πολύ κόσμο έξω να φωνάζει το σύνθημα να καεί η Βουλή και ξέραμε τις δυσκολίες που αναλαμβάναμε. Και πιστεύω ότι σταδιακά καταφέραμε και με τη βοήθεια όλων των κομμάτων να αποκτήσεις ξανά σιγά σιγά ο πολίτης εμπιστοσύνη στον κοινοβουλευτισμό. Και αυτό είναι το βασικό, αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν, ταυτόχρονα επιτρέψτε μου, γιατί βλέπω τον πατέρα της ζωής, τον κύριο Κωνσταντόπουλο, τον οποίο εκτιμώ, σέβομαι και έχουμε συνυπηρετήσει τα... Και μάλιστα έχω δώσει και ψήφο εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση που ήταν υπουργός. Και θέλω να πω ότι η ζωή φέρει ένα πολύ βαρύ όνομα, έχει μια πάρα πολύ βαριά κληρονομιά και παρακαταθήκη, αλλά επέτρεψέ μου, Νίκο, να πω ότι έχει χτίσει και η ίδια την προσωπικότητά της μέσα σε αυτά το χρονικό διάστημα. Και πιστεύω ότι θα είναι και εύχομαι ότι θα είναι πολύ καλύτερη πρόεδρος από μένα. Ναι. Και να ξέρεις ότι αντιλαμβάνομαι την φόρτιση η οποία υπάρχει σήμερα σε όλη την οικογένεια, γιατί πράγματι αυτές είναι ανθρώπινες σκηνές. Δεν είναι σκηνές μόνο θεσμικές, είναι ανθρώπινες. Και εγώ τώρα που έχω βγάλει και το κουστούμι του Προέδρου είμαι πιο απελευθερωμένος και μπορώ έτσι αυτά να τα πω με λίγο καλύτερο τρόπο. Ειλικρινά, να πετύχεις και να ξέρεις ότι στο έργο μας, στο έργο σου θα μας έχεις συμπαραστάτες όλους. Ταυτόχρονα, κλείνοντας, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους υπαλλήλους της Βουλής και να σου πω ότι ιδιαίτερη ικανοποίηση έκανε η αναφορά στο μήνυμά σου στις προγραμματικές σου δηλώσεις. Συνεργάστηκα πάρα πολύ καλά με το Σύλλογο, συνεργάστηκα πάρα πολύ καλά με τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές και με όλο το προσωπικό. Πρέπει να σου πω ότι δεν μου έδειξαν ποτέ τις πολιτικές τους προτιμήσεις, αλλά ήταν πάντα, παρόλες τις περικοπές που είχαν, πάντα στο καθήκον για την λειτουργία της Βουλής. Και αυτό έχει σημασία και είμαι σίγουρος ότι και εσύ από αυτή την οπτική θα το δεις. Το δεύτερο που θέλω να ευχαριστήσω είναι η Φρουρά, η οποία πράγματι μας είχε βοηθήσει πάρα πολύ σε δύσκολες στιγμές, ανταποκρινόμενη στις ειδικές έκτακτες συνθήκες που υπήρχαν. Και θέλω εδώ επ' ευκαιρία να πω ότι τα κάγκελα έξω δεν ήταν πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής, ήταν πρωτοβουλία του Υπουργείου και με την πρωτοβουλία του ιδίου απεσήρθησαν. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί είχα κάνει την πρόταση να αποσυρθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και βεβαίως είναι θέμα φύλαξης του Κοινοβουλίου, το οποίο όλοι εκτιμούμε, εμπιστευόμαστε, αλλά πολλές φορές μπορεί να υπάρξει και καμιά υπερβολική αντίδραση. Το τρίτο που θέλω είναι να ευχαριστήσω τους εκλεκτούς δημοσιογράφους.
οι οποίοι έκαναν την εργασία τους αντικειμενικά, πάρα πολλές φορές με ένα επικριτικό βλέμμα, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούν, και είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και συνεννόηση μαζί τους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το Προεδρείο, τους κυρίους Αντιπροέδρους, ιδιαίτερα επέτρεψέ μου τον Γιάννη τον Τραγάκη, ο οποίος είναι και παρόν, όχι γιατί είναι παρόν, και από να ήταν το ίδιο θα έλεγε, διότι πραγματικά βοήθησε πάρα πολύ στην διαδικασία και στην εξέλιξη αυτής της δύσκολης περίοδου. Θέλω να πω επίσης, πρώτον, χαίρομαι που ήδη ήσουν προετοιμασμένοι για το θέμα, για το Ίδρυμα της Βουλής και την έργο της, και για το κανάλι της Βουλής και το έργο του, τα οποία πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου θα έχεις και τη δυνατότητα και περισσότερο να ασχοληθείς και περισσότερο να ενδιαφερθείς και να ενημερωθείς. Και να σου πω κιόλας, βλέπω τον Γενικό Γραμματέα και τον Ειδικό Γραμματέα, και τους δύο θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως, διότι είχα μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και ταυτόχρονα μεταξύ μας, να σου πω, δεν μας ακούει κανείς, εδώ τους βρήκα εγώ και συνέχισα τη συνεργασία μου μαζί τους. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί καταφέραμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, ξέχασα κανέναν. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις σου παραδίδω πράγματι τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Είναι πολύ μεγάλη τιμή ζωή μου και να ξέρεις ότι θα είμαστε δίπλα σου και θα συμπαρασταθούμε στο έργο σου. Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσω κι εγώ και να πω ότι ήταν ιδιαίτερη χαρά να διαπιστώσω με πόση θεσμικότητα και με πιο κοινοβουλευτικό ήθος και πνεύμα ανέλαβες και την πρωτοβουλία και υλοποίησες μία κατά την άποψή μου υποδειγματική διαδικασία ενημέρωσης και παράδοσης. Θέλω το ίδιο να πω για τον κύριο Τραγάκη, που μου επιτρέπει, του μιλάω στον πληθυντικό, εσύ επικαλέστηκες αδελφικά αισθήματα, οπότε μου επιτρέπει στον ενικό. Επιβάλλεται. Νομίζω ότι η διάκριση που έγινε του θεσμικού και του ανθρώπινου ίσως είναι μία διάκριση που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Οι θεσμοί είναι έμψυχοι. Το κοινοβούλιο είναι οι βουλευτές του. Και μέσα από τη συλλογική μας εργασία, ύπαρξη, συνύπαρξη, αντιπαράθεση, γιατί δεν είναι η συμφωνία και η ομοφωνία ούτε το πάντοτε ζητούμενο, ούτε και στοιχείο προϋπόθεση δημοκρατικής λειτουργίας. Μέσα από όλα αυτά αποδεικνύουμε την προσήλωσή μας στη δημοκρατία, την πίστη μας και την αφοσίωσή μας στην πατρίδα μας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το πω το γεγονός ότι θα παραμείνεις στην Βουλή, ότι θα συμμετέχεις στη διάσκεψη των Προέδρων, ότι δεσμεύθηκες ενώπιον μαρτύρων ότι θα συμβάλλεις σε πρωτοβουλίες οι οποίες πράγματι νομίζω ότι είναι ιστορικής σημασίας και εθνικής εμβέλειας, ξεπερνούν τα όρια και τις περιχαρακώσεις των πολιτικών χώρων και προσλαμβάνουν υπόσταση ιστορική και εθνική. Έχει μεγάλη σημασία σε αυτά τα κοινά αιτήματα, σε αυτά τα ιστορικά ζητήματα να συμπράξουμε και να συμβάλλουμε ο καθένας με τις δυνάμεις και με τις απόψεις του. Και θα είναι μεγάλη χαρά να ξαναβρεθούμε και από άλλες θέσεις να συζητήσουμε, να αντιπαρατεθούμε ή να συμφωνήσουμε, να δικαιώσουμε το ρόλο, την αποστολή και την ευθύνη που μας ανέθεσαν οι πολίτες. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Και πάλι σε ευχαριστώ. Θέλω καταρχήν να πω ότι είναι και η μητέρα της ζωής εδώ, γιατί είπα μόνο για τον πατέρα. Δεν είναι έτσι, με την οποία επίσης έχουμε συνεργαστεί, και σας εύχομαι κάθε επιθυμία σας για τη ζωή να πραγματοποιηθεί. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα ολοκληρώνεται η τελετή παράδοσης παραλαβής από τον απερχόμενο πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Ευάγγελο Μεϊμαράκη, προς τη νέα πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Βλέπουμε τα πλάνα αυτή την ώρα από την ολοκλήρωση της τελετής. Οι καιροί απαιτούν